Αναφέρε τον όλβον ηγίσο, την σωτηριόν πίστην τρισμακάρ κατά λοιπόν την πατροαν ασέ και το δεσπότηκα τύχνος επόμενος κατεπλουτίστης έλθε. Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε. Ο η Ναταλία τη Θεό φρόνη. Τη 26η του μηνός Αυγούστου Αδριανού και Ναταλία των Μαρτύρων Ατικού και Σισανίου των Μαρτύρων, η Τιθόη, τη Θόη, η και Βαρλαάμ των Οσίων, Αδριανού του Ηγεμόνο και μάρτυρος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αδριανό και Ναταλία. Εωδή των Δικαίων, ομοίω φωτή λάμπουση, πορεύονται και φωτίζουσιν. Παριμίε Σολομόντο, Δέλτα κόμμα 18 δηλαδή η ζωή και η συμπεριφορά των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων, είναι ολόλαμπρη σαν το φως. Βαδίζουν μπροστά και φωτίζουν πάντοτε με το παραδειγμά τους και με τα λόγια τους. Πράγματι, επί διοκλητιανού συνελήφθησαν 23 χριστιανοί και ήταν έτοιμοι να μαρτυρήσουν. Εκεί κοντά ήταν και ένας 28χρονος νέος, ο Αδριανός από την Οικομίδια που τους ρώτησε αν αξίζει να υπομένουν όλα αυτά τα μαρτύρια. Τότε οι Άγιοι του απάντησαν «Εμείς υπομένουμε αυτά για να κερδίσουμε τα αγαθά του Θεού, τα οποία είναι ετοιμασμένα για αυτούς που πάσχουν για την αγάπη Του. Και τα αγαθά αυτά ούτε ακοή μπορεί να ακούσει, ούτε λόγος ανθρώπινος να περιγράψει» ηλεκτρισμένος από το θάρρος τους και συνεπαρμένος από τα λόγια του ο Αδριανός άστραψε το πρόσωπό του από την Θεία Χάρη και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι χριστιανός. Αυτοί αμέσως τον φυλάκισαν μαζί με τους υπολείπους. Όταν το έμαθε αυτό η σύζυγός του Ναταλία χάρηκε πολύ και έτρεξε στην φυλακή για να ενθαρρύνει τον αγαπημένο της σύζυγο. Έπειτα αφού τον έβγαλαν από την φυλακή, του έκοψαν τα πόδια και τα χέρια και έπειτα τον έριξαν στη φωτιά. Αλλά η φωτιά μετά από δυνατή βροχή έσβησε. Η Ναταλία μαζί με έναν ευσεβή χριστιανό τον Ευσέβιο παρέλαβαν το λείψανο του Αδριανού και το ενταφίασαν με ευλάβεια. Αργότερα μετεκόμισε τα οστά του στην Κωνσταντινούπολη και τα κατέθεσε στην Αργυρούπολη. Έπειτα δίπλα του ενταφίασαν και την ευσεβή σύζυγό του Ναταλία. Θείας πίστεως τη συγγύηση, φως προσελάβες Θεογνωσία.

Ο Όσιος Ιωάσαφ, ο Ιός του βασιλέως τη Ινδία Αβενίρ. Για την ζωή του Οσίου Ιωάσαφ βρίσκουμε σε κάποιο διήγημα που επιγράφεται Βαρλάμ και αποδίδεται στον Ιωάννη τον Δαμασκινό. Το περιεχόμενο συνοπτικά έχει ως εξή. Επί μεγάλου Κωνσταντίνου υπήρχε στις Ινδίες κάποιος βασιλέας που τον έλεγαν Αβενίρ. Σε αυτόν λοιπόν είπαν κάποιοι αστρολόγοι ότι ο νεογέννητος γιος του Ιωάσαφ κάποτε θα ασπασθεί την χριστιανική πίστη. Για να ματαιώσει αυτήν την προφητεία ο Αβενίρ έκλεισε το βασιλοπαίδι σε ένα απομακρυσμένο παλάτι μαζί με υπηρέτε και διδασκάλους και τους συνέστησε να μην πουν τίποτα στο παιδί για την πίστη των χριστιανών. Εκεί ο Ιωάσαφ μεγάλωσε και του δόθηκε μεγάλη μόρφωση, αλλά του έκανε εντύπωση ο περιορισμός μέσα στον οποίο ζούσε και απέτησε να μάθει την αιτία. Κανείς όμως δεν του έλεγε τίποτε. Αυτός όμως, έπειτα από πολλές παρακλήσεις προς τον πατέρα του, κατάφερε και τον έπεισε να βγαίνει έξω από το παλάτι, αλλά υπό αυστηρή επιτήρηση. Σε κάποιο περίπατό του όμως συνάντησε δύο φτωχούς γέρους, που τους έδωσε γενναία ελεημοσύνη, και αυτοί οι συγκινημένοι του αποκάλυψαν το μυστικό του περιορισμού του. Από τότε ο Ιωάσαφ διψούσε να μάθει για την χριστιανική πίστη και ο Θεός ευλόγησε και έμαθε. Από κάποιο χριστιανό ιερέα ονόματι Βαρλαάμ που κατάφερε να μπει στο παλάτι με την ιδιότητα του πραγματευτή. Τελικά ο Ιωάσαφ βαπτίστηκε, έκανε χριστιανό κατ' τον πατέρα του, αργότερα έγινε μοναχός και δίδαξε στην χώρα του το Ευαγγέλιο.